Τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις που δρομολόγησε το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις της τρικομματικής κυβέρνησης για την επαναλειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης κλήθηκαν σήμερα να σχολιάσουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς. Η βουλευτή Ζέτα Μακρύ εξέφρασε την πεποίθηση ότι διαμορφώνονται οι συνθήκες για να συνεχίσει η κυβέρνηση τις μεταρρυθμίσεις με δεδομένη την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μην ακολουθήσει στην έξοδο τη Δημάρ. Αναμφίβολα μπορεί να αντέξει η κυβέρνηση αν όλοι οι εταίροι ακολουθήσουν την υπεύθυνη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Και με χαρά διαπιστώνουμε όλοι πως το ΠΑΣΟΚ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Εύχομαι και ελπίζω μετά τη σημερινή συνάντηση τα στελέχη της Δημάρ να πείσουν και τον κύριο Κουβέλη να αναθεωρήσει την στάση του, την οποία ο ίδιος ανέτρεψε και διαφοροποιήθηκε. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι πολιτικά ανεπίτρεπτο, για να είμαι και επική στις εκφράσεις μου, να συμφωνούμε στα θέματα που επιβάλλει η Τρόικα και στον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, πράγματα που μόνοι μας έπρεπε να τα κάνουμε, να μην έχουμε ενιαία στάση. Ευθύνες στον Πρωθυπουργό για την πολιτική κρίση μετά το λουκέτο στην ΕΡΤ αλλά και στον Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς για τη στάση του καθ' όλη τη διάρκεια των συναντήσεων με τους άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς επέρυψε ο πρώην γραμματέας της Νομαριακής Επιτροπής Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Φώτης. Το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος του αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι είμαστε μια υπεύθυνη δύναμη, μια δύναμη που ξέρει να αναλαμβάνει τις ευθύνες της όταν η κατάσταση είναι κρίσιμη. Η κατάσταση στη χώρα παραμένει κρίσιμη. Τις τελευταίες 15 μέρες έγινε έντονα κρίσιμη από έναν ερασιτεχνικό χειρισμό της κυβέρνησης του και του κυρίου Σαμαρά, που πραγματικά είναι επικής αυτός ο χαρακτηρισμός. Αυτό που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή είναι να επαναπροσδιοριστεί η προγραμματική συμφωνία των κομμάτων που κυβερνάνε. Η χώρα έχει ανάγκη από σταθερότητα. Ο κόσμος δεν θέλει εκλογές, θέλει να ασχοληθούμε με τα προβλήματα αυτά για τα οποία υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Αυτό ζητάει. Όλα τα άλλα είναι μία τρύπα στο νερό, όπως είπε ο κ. Βενιζέλος χθες. Την απόλυτη στήριξή του στις επιλογές του Φώτη Κουβέλη εξέφρασε ο Απόστολος Παπατόλιας, που υπογράμμισε ότι η Δημοκρατική Αριστερά δεν ευθύνεται για τη διάλυση της τρικομματικής κυβέρνησης, ενώ μίλησε με σκληρό ύφος για την επιλογή Σαμαρά να κλείσει την ΕΡΤ. Η μεταρρύθμιση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, η εξυγίανση, ο εξορθολογισμός, ο εξυγχρονισμός δεν μπορούν παρά να γίνουν με την δημόσια ραδιοτηλεόραση ανοιχτή. Δεν μπορεί παρά να γίνει με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση σε λειτουργία, κάτι που και νομικά είναι εφικτό, με το καθεστώς της λειτουργίας σε καθάριση. Από εκεί και πέρα τίθεται ένα μείζον ζήτημα. Ζήτημα δημοκρατίας, ζήτημα συνταγματικής νομιμότητας. Αποδεχόμαστε ή όχι την αντικοινοβουλευτική, αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική μεθόδευση. Στη χώρα μας οι μεταρρυθμίσεις ή θα προχωρήσουν με σεβασμό του κράτους δικαίου και το Σύνταγμα, ή δεν μπορούν να προχωρήσουν, κύριε Λαβράκη. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουμε. Και η ΕΡΤ ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Η δημοκρατία πάει χέρι-χέρι με τις μεταρρυθμίσεις. Ας το αντιληφθούν αυτό αυτοί που σήμερα προωθούν αυτές τις αυταρχικές μεθοδεύσεις στο πλαίσιο της μείζωνος συμπολίτευσης για να δώσουν λύση στο αδιέξοδο της χώρας.